από το τέταρτο κεφάλαιο της επιστολής του Ιάκωβου. 1072 κεφάλαιον δέλτα. Πόθεν προέρχονται πόλεμοι και μάχε μεταξύ σας, ουχή εντεύθεν εκ των ειδονών σας ή την εστρατεύονται εντός των μελών σας. Επιθυμείτε και δεν έχετε, φωνεύετε και φθονείτε και δεν δύναστε να επιτύχετε. Μάχεστε και πολεμείτε, αλλά δεν έχετε επειδή δεν ζητείτε. Ζητείτε και δεν λαμβάνετε, διότι κακό ζητείτε, δια να δαπανίσετε εις τα σιδονά σας. Μιχοί και μιχαλίδες, δεν εξεύρετε ότι η φιλία του κόσμου είναι έχθρα του Θεού. Όσες λοιπόν θελήσει να είναι φίλος του κόσμου, εχθρός του Θεού καθίσταται. Ή νομίζετε ότι ματέως η γραφή λέγει προς φθόνον επιποθεί το πνεύμα το οποίο κατοίκησεν εν ημίν. Αλλά μεγαλυτέραν χάριν δίδει ο Θεός όθεν λέγει ο Θεός εις τους υπερηφάνους αντιτάσσεται εις δε του ταπεινούς δίνει χάρη. Υποτάχθητε λοιπόν εις τον Θεόν, αντιστάθητε εις τον διάβολον και θέλει φύγει από σας. Πλησιάσατε εις τον Θεόν και θέλει πλησιάσει σε σας. Καθαρίσατε τα σχήρα σας αμαρτωλή, αγνίσατε τα σκαρδία σας δίγνωμη, κακοπαθήσατε και πενθήσατε και κλάψατε. Ο γέλος σας ας μεταστραφεί εις πένθος και η χαρά σας εις κατήφια. Ταπεινώθητε ενώπιον του Κυρίου και θέλει σας υψώσει. Αμήν. Ταπεινώθητε ενώπιον του Κυρίου και θα σας υψώσει. Ποιος άνθρωπος να ταπεινωθεί? Και ο φυσικός και ο πνευματικός αδελφοί. Και ο εξωτερικός άνθρωπος, ο σαρκικός, αλλά ιδιαίτερα ο πνευματικός άνθρωπος να ταπεινωθεί. Αυτός να ταπεινωθεί μπροστά στο Θεό, γιατί έχει εννοήσει ότι είναι ανάγκη, χρειαζόμαστε στη ζωή μας τη χάρη του Θεού. Και αγαπημένα μου αδέλφια, το έχουμε εννοήσει αυτό απόλυτα, ότι στη ζωή μας χρειαζόμαστε μόνο τη χάρη του Θεού. Μόνο η χάρη του Θεού θα μας καλύψει τα πάντα. Μόνο. Μόνο η χάρη του Θεού. Αλλά ο άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να ταπεινώσει τον εαυτό του, δεν μπορεί δηλαδή να γίνει ταπεινός στην καρδιά, τότε οι δονές θα γεμίσουν την καρδιά του. Επιθυμίες, αλότριες, άλλων πραγμάτων. Άλλα πράγματα θα κυριαρχήσουν στη ζωή του. Και πόσες φορές δεν το έχω δει και λυπάμαι γι' αυτό. Αδελφοί ευλογημένοι, άγιοι, ξαφνικά τους βλέπεις και έχει αλλάξει το πρόσωπό τους. Γιατί βρε παιδί μου, πρόσεχε βρε παιδί μου. Και το πρόσωπο αλλάζει όταν αλλάζει η καρδιά. Και η καρδιά αλλάζει όταν την αφήνεις ελεύθερη μέσα στον κόσμο. Είτε σκληραίνει, είτε αλλοιώνεται από επιθυμίες, είτε αλλοιώνεται από το ψέμα και μετά αλλάζει και αλλοιώνεται ο εξωτερικός άνθρωπος. Μετά αφήνουν περίεργα μαλλιά, μετά αρχίζει το βάψιμο, μετά αρχίζει το καλόπισμα. Αλλά πρώτα έχει αλλοιωθεί ο εσωτερικός άνθρωπος. Και όταν αλλοιωθεί ο εξωτερικός άνθρωπος είναι το αποτέλεσμα το μικρό. Ο Θεός να μας φυλάει, αγαπημένα μου αδέλφια, και εμείς να φυλάμε τον εσωτερικό μας άνθρωπο, την καρδιά μας. Αν ο κόσμος έρθει και γίνεις και φίλος του, χωρίς να το καταλάβεις έγινες εχθρός του Θεού. Και εχθρός του Θεού είναι ο διάβολος και ο σατανάς. Ας μην γίνουμε ποτέ εχθροί του Θεού, αγαπητοί αδερφοί. Και η λύση και η απάντηση είναι να βρούμε χάρη από το Θεό. Δηλαδή να ταπεινωθούμε. Να πούμε, Κύριε, μουσκεμα τα έκανα. Τα μπέρδεψα τα πράγματα. Τα χάσα. Χάθηκα. Μπερδεύτηκα. Δεν είναι κακό να μπερδευτείς. Βέβαια, καλό είναι να ξέρεις το δρόμο. Αλλά όταν διαπιστώσεις ότι τον έχασες το δρόμο, μη συνεχίζεις. Χάνω το δρόμο και προχωράω. Γιατί προχωράς? Θα το βρω εγώ, ξέρω που πάω. Μα δεν ξέρεις που πας.
Δεν ξέρεις τι θα συναντήσεις. Αν ο Χριστός δεν είναι μαζί σου, θα βρεθείς μπροστά σε εκπλήξεις επώδυνες. Θανάτου. Και ο Θεός δεν μας φοβίζει, ούτε μας απειλεί, ούτε μας εκβιάζει. Το μόνο που ο Θεός κάνει είναι μας αγαπάει, αδελφοί. Μόνο μας αγαπάει. Μόνο σε αγαπάει ο Θεός. Και εγώ το έχω καταλάβει, αν μου επιτρέπετε να το πω αυτό το εγώ που δεν θέλω ποτέ να το λέω, αλλά έχω καταλάβει ότι στην πραγματικότητα μόνο ο Θεός με αγαπάει. Και να το πω πιο καλά, μόνο ο Χριστός με αγαπάει. Μόνο ο Χριστός είναι φίλος μου. Μα δεν σε αγαπάει η γυναίκα σου. Περιορισμένα. Να άνθρωπος. Τα παιδιά σου πιο περιορισμένα. Τα εγγόνια σου ακόμη πιο περιορισμένα. Μόνο ο Χριστός αγαπάει. Μόνο ο Χριστός με αγαπάει. Μην αφήνεις να σου πούνε «εγώ σ' αγαπάω». Ψέματα λέει. Το λέει γιατί άλλα θέλει. Σας εκτιμώ πάρα πολύ και κύριε Κοροβέση. Πάγιο πίσω μου σατανά. Άσε με ήσυχο άνθρωπέ μου. Άσε με ήσυχο. Δεν έχω τίποτα που να είναι άξιον εκτίμησης. Αν κάτι έχω καλό είναι ο Χριστός. Αλλά το Χριστό ο κόσμος δεν τον εκτιμάει. Γι' αυτό μου λες ψέματα. Να μου πει ένας αδελφός μου με εκτιμάει, χαίρεται η ψυχή μου. Λέω, Κύριε, κάνε με αξιόπιστο ενώπιόν σου και ενώπιόν των αδελφών μου. Αλλά μου πει ο κοσμικός, ψέματα μου λέει. Ο κόσμος δεν πρόκειται να με αγαπήσει ποτέ εμένα. Που είναι ο Χριστός μέσα μου. Και δεν μιλάω για μένα τώρα, για σένα μιλάω. Που είναι ο Χριστός μέσα σου, είναι. Αποκλείεται να σε αγαπήσει ο κόσμος. Αποκλείεται να σου προσφέρει τίποτα καλό ο κόσμος. Αφού ο κόσμος είναι κάτω από την απόλυτη κυριαρχία και εξουσία του διαβόλου. Ώρες είναι να μου πεις ότι σε αγαπάει και ο διάβολος. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, αδερφοί. Πρέπει να είναι στην καρδιά μας ξεκάθαρα τα πράγματα. Είναι απλά. Μπορώ να το φωνάξω και θα το φωνάζω πάντοτε και να πέσω και να αμαρτήσω και να αποστατήσω, ο Χριστός θα με αγαπάει. Δεν θέλω και προσεύχομαι να με φυλάει ο Θεός. Αλλά θα με αγαπάει ο Χριστός. Πέθανε για μένα, θα κλαίει για μένα. Θα προσεύχεται για μένα. Και αν τον ονειδίζω, και αν τον βλαστημίσω, και αν τον βρίσω, θα μ' αγαπάει ο Χριστός. Ενώ στον κόσμο ό,τι και καλό να του κάνω. Μα ό,τι καλό και να κάνω. Μα ό,τι και να του προσφέρω. Μα ό,τι και να του δώσω και την καρδιά μου να του δώσω και την ψυχή μου να του δώσω και το σώμα μου να του δώσω θα με μισεί. Γιατί είναι κάτω από την κυριαρχία του ανθρωποκτόνου εχθρού μου. Έχω έναν εχθρό για τον οποίο δεν προσεύχομαι. Αλλά τι λέει ο Λόγος του Θεού. Υποτάχθητε εις τον Θεό, αντιστάθητε στο διάβολο και θα φύγει. Και από εκεί και πέρα πλησιάσατε το Θεό και θα σας πλησιάσει. Καθαρίσατε τα σχήρα σας αμαρτωλή, αγνίσατε τα σκαρδία σας δίγνωμη, κακοπαθήσατε, πανθήσατε και κλάψατε, μετανοήστε δηλαδή, ο γέλος σας μεταστραφεί εις πένθος και η χαρά σας εις κατήφια. Δηλαδή, ταπεινώθητε υπό την κρατεάν χείραν του Κυρίου και αυτός θα σας ψώσει εν καιρό. Αυτή είναι η αλήθεια. Είτε το θέλουμε, είτε δεν το θέλουμε, είτε το πιστεύουμε, είτε δεν το πιστεύουμε, έχουμε μάθει, είμαστε βέβαιοι ότι ο Χριστός μας αγαπάει και όλοι οι άλλοι μας λένε ψέματα. Ή κάνουν λάθος. Ή μπορεί και να το πιστεύουν, αλλά δεν μπορούν να το εκτελέσουν. Το ίδιο λέω και εγώ, αγαπάω τη γυναίκα μου. Περιορισμένα, αδερφοί. Μόνο ο Χριστός την αγαπάει. Κάτι να μου κάνει, όπου μπορεί να θυμώσω. Μπορεί να στραβώσει η καρδιά μου. Θα μετανοήσω. Αλλά αυτό σημαίνει δεν την αγαπάω όπως με αγαπάει ο Χριστός. Γιατί μόνο η καρδιά του Χριστού δεν στραβώνει ποτέ. Ποτέ. Ποτέ ο Χριστός δεν θα θυμώσει. Ποτέ.
πάντοτε θα μας παρηγορεί, πάντοτε θα μας ενισχύει, πάντοτε θα προσεύχεται για μας, πάντοτε θα μας αγκαλιάζει, πάντοτε θα μας συγχωρεί, πάντοτε θα μακροθυμεί, πάντοτε θα μας ελεεί. Και όταν μας βλέπει καμιά φορά να ταπεινωνόμαστε, μακάρι πάντοτε, πάντοτε θα χαίρεται και θα έρχεται για να δοξαστεί στη ζωή μας. Αγαπημένα μου αδέλφια, είπαμε από την αρχή σήμερα θα φύγουμε με στόχο στη ζωή μας. Με στόχο. Ναι, θα σώζουμε γιατί θέλουμε να μας σώζει ο Χριστός. Ναι, θα ευλογούμε με την καρδιά μας γιατί θέλουμε να μας ευλογεί ο Θεός. Ναι, θα αφιερωνόμεθα στο Χριστό γιατί θέλουμε να δοξάζει το Χριστός. Αλλά η καύχησή μας θα είναι πάντοτε μόνο ο Χριστός. Φίλος μας μόνο ο Χριστός, ο αγαπημένος μας μόνο ο Χριστός, ο Κύριός μας και ο Θεός μας μόνο ο Χριστός. Και να θεωρήσουμε όλα τα άλλα, όλες τις άλλες ευλογίες, και τις φυσικές και τις πνευματικές, ότι είναι σκύβαλα μπροστά στο να έχεις τον Χριστό στην αγκαλιά σου, στην καρδιά σου, στη ζωή σου. Και πολλές φορές και ζημιά. Για ακούστε. Κύριε, φανέρωσέ μου το λόγο σου, και έρχεται ο λόγος του Θεού και λέει, η γνώση σφυσιεί. Αυτό που ζητάς γίνεται κακό. Το μόνο που δεν σου γίνει ποτέ κακό είναι το όνομα του Χριστού. Ποτέ κακό. Πάντοτε καλό και πάντοτε ευλογία. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί, τώρα να αρχίσουμε την καινούργια ζωή. Με μετάνοια. Να μετανοήσουμε σήμερα. Και όλα όσα λέγαμε μέχρι τώρα ή έλεγε η καρδιά μας, εγώ ξέρεις, εγώ ή... Αυτά αδερφοί αγαπητοί, να τα πετάξουμε στα σκουπίδια. Για τα σκουπίδια είναι. Για τα σκουπίδια είναι. Αλλά να ξεκινήσουμε με το εσύ Κύριε. Ουχή εγώ, ποτέ εγώ, πάντοτε εσύ Χριστέ μου. Πάντοτε εσύ. Για να ταπεινωθούμε. Και να επιδιώξουμε να γίνουμε αυτή τη στιγμή έσχατοι και να παραμένουμε έσχατοι. Γιατί δεν είσαι καλύτερος από μένα, αδερφέ μου. Όπως και εγώ δεν είμαι καλύτερος από σένα. Δεν είσαι καλύτερος από κανέναν, αδερφέ μου. Δεν είσαι καλύτερος από καμία, αδελφή μου. Δεν είμαι. Ευχαριστούμε τον Θεό όμως, γιατί ο Χριστός είναι αυτός που είναι πάντοτε το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος, ο Ων, ο Ιν και ο ερχόμενος. Ας μετανοήσουμε λοιπόν, για να λάβουμε χάρη ενώπιον του Θεού και να λάβουμε μέρος προς ευλογία την ώρα αυτή στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Αλλά να ταπεινωθούμε και να μετανοήσουμε. Να μετανοήσουμε και να ταπεινωθούμε. Και να πούμε ιδού εγώ. Και τι ωραία που μας το λέει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και αν θεωρήσεις ότι έκαμες όλα τα διατεταγμένα, πρόσεξε τι θα πεις. Όλα τα διατεταγμένα. Πρόσεξε τι θα πεις. Πρέπει να πεις, άχριστος δούλος είμαι Κύριε. Πάλι ό,τι και να έχεις κάνει. Πες άχρηστος είμαι, γιατί είναι βέβαιον ότι καλό έχεις κάνει, ο Χριστός το έκανε στη ζωή σου. Ποτέ λοιπόν μην πεις, τα έκανα όλα τα διατεταγμένα. Δεν τα έκανες εσύ, ο Χριστός τα έκανε για σένα. Μην πεις λοιπόν εγώ τα έκανα, δεν έκανες τίποτα. Δεν έχεις τίποτα δικό σου καλό. Τέκνον οργής είσαι. Αλληλούια. Αδελφοί, άχρηστη δούλη. Άχρηστη. Ευχαριστούμε όμως τον Θεό, γιατί είναι ο Κύριός μας και ο Θεός μας. Γιατί τον έχουμε. Και τον άχρηστο δούλο θα τον υψώνει πάντοτε ο Χριστός. Τον χρήσιμο άνθρωπο
που νομίζει ότι είναι χρήσιμος και στέκεται, θα το ταπεινώνει ο Θεός. Είσαι άχρηστος. Είμαι άχρηστος. Δόξα στο Θεό. Γιατί αυτά όλα που έχουν γίνει και όλα αυτά τα θαυμάσια και τα μεγαλεία που θα γίνουν, ο Χριστός θα τα κάνει στη ζωή μας. Όσο παραμένουμε σε αυτή τη θέση του αχρίου δούλου. Ας σηκωθούμε τώρα, σας παρακαλώ.